Πριν από λίγο, όπως ενημερωθήκαμε, ο κύριος Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κύριο Μητσοτάκη και τον συνεχάρη για την νίκη του απόψε στις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει εδώ, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, στον 7ο όροφο, έχει σκέψεις με τους ασθενούς του συνεργάτες. Ποιοι είναι εκεί, Γιάννη, ποιοι είναι εκεί, έχεις εικόνα. Έχεις εικόνα ποιοι είναι μαζί του αυτή την ώρα. Είχα δει νωρίτερα, έχει έρθει ο κύριος Σπίρτζης, ήταν εδώ ο κύριος Βασιλιάδης, αλλά έρθει σε εσάς από ό,τι μου είπε στο στούντιο της ΕΡΤ. Λοιπόν, και κάποιοι άλλοι στενοί συνεργάτες του, στο κύριος Καλογύρου, στο γραφείο του. Θα ήθελα να σου πω ότι όσον αφορά τις συνεδριάσεις των οργάνων, είναι πολύ πιθανόν μέσα στην εβδομάδα να συνεδριάσει, δεν γνωρίζουμε ακόμα μέρα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί θα γίνει ένας πρώτος απολογισμός σε σχέση με τα αποτελέσματα και της 25ης της σημερινής μέρας, αλλά και της πρώτης εκλογής 21ης του Μάη, σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις που κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Συνήθως, βέβαια, σου λέω, βέβαια, Γιώργο, ότι όταν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, προετοιμάζει και μία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άγνωστο, βέβαια, πότε θα γίνει αυτό, διότι έχουμε, στο μεταξύ θα έχουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις στην Βουλή. Μπορεί να γίνει αυτό μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Τώρα εκτιμήσεις κάνουμε. Αλλά συνήθως μια πολιτική γραμματεία που κάνει την πρώτη αποτίμηση προετοιμάζει και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο περισσότερα μέλη σε σχέση με το τι έγινε και ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε. Γενικώς, Γιάννη, επειδή μιλάς με όλα τα στελέχη, έχεις την αίσθηση ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια συζήτηση σε βάθος, να μιλήσουν ανοιχτά, να κάνουν αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν να γίνεται στα κόμματα της αριστεράς και έχουμε δει ακόμα και στο Πασόκ σε δύσκολες φάσεις να γίνεται. Ακόμα και ένας καυγάς εσωκομματικός, ο οποίος όμως έχει και ένα δημιουργικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι λέγονται όλα καθαρά. Υπάρχει τέτοιο κλίμα ή όχι? Θα σου πω το εξής. Πριν από λίγο συνομιλούσε με ένα ακόμα κορυφαίο στέλεχος εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, με ξεχωριστό ρόλο θα έλεγα. Λοιπόν, σε σχέση με το τι θα γίνει από εδώ και μπρος και τι πρέπει να γίνει. Ναι. Είπε μία κουβέντα. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν βαθιές τομές. Δηλαδή, του λέω, τι εννοείς βαθιές τομές? Μπορούν να γίνουν σε διάφορα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, μου λέει. Λοιπόν, και σε επίπεδο προσώπων. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα από την αρχή. Θα πρέπει να γίνουμε πλέον ένα κόμμα με μια οργάνωση βαρύ. Λοιπόν, όλα αυτά μου λέει θα τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά χωρίς μεγάλες αλλαγές δεν μπορεί να προχωρήσει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει σαν στοίχημα πλέον η επανίδρυση. Μας μίλησες νωρίτερα για επανίδρυση ουσιαστικά και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι τώρα το στοίχημα. Νομίζω ότι το έθεσε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι κλείνει ο κύκλος αυτού του ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξει ένα άλλο κύκλο. Βέβαια, για να ανοίξει ένα άλλο κύκλο, θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία επανίδρυση, θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία συνεδρίου. Α, και μια και το λέμε για το συνέδριο, όπου δεν προσδιορίζει ο κύριος Τσίπρας μέσα από τις δηλώσεις του πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά συνομιλώντας με κορυφαίο στέλεχος, πάντα βέβαια στη βάση των εκτιμήσεων αυτά, Γιώργο. Λοιπόν, είναι ότι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, συνέδριο κατά καλό καιρό δεν κάνεις, πριν τις δημοτικές επίσης δεν μπορείς να κάνεις, άρα λοιπόν αυτό μπορεί να πάει. Μέσα στο Νοέμβριο. Γιάννη, επειδή είσαι πολύ έμπειρος, μια ερώτηση και από μένα. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για χρονικό ορίζοντα των αλλαγών και όλων των εξελίξεων, τις ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη σου, ότι και ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο δίνει και στον εαυτό του ένα καταληκτικό όριο της επανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ, τις ευρωεκλογές ένα χρόνο από τώρα? Διαφορετικά, ας πούμε, μπορεί να πάρει κάποιο άλλο είδος αποφάσεις. Να διορθώσω κάτι. Όχι όσον αφορά τις αλλαγές. Οι αλλαγές είπε θα γίνουν γρήγορα. Σύμφωνοι. Προηγηθεί. Σωστά. Ή πολύ πριν φτάσουμε στις ευρωεκλογές. Σωστά. Σωστό είναι αυτό που είπες, ότι έθεσε ως χρονικό ορόσημο για την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτό το χρονικό ορόσημο μπαίνει πλέον για όλους. Από την ηγεσία μέχρι τα μέλη. Γιάννη, συγγνώμη, όταν μιλάμε για αλλαγές, μπορούμε να έχουμε κάτι λίγο πιο χειροπιαστό να συζητήσουμε? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για αλλαγές στην ηγεσία. Δεν μιλάμε για αλλαγές, προφανώς στα βασικά πρόσωπα τα οποία άλλαξαν μετά τις εκλογές του Μαΐου. Γιατί αλλαγές συζητάμε αυτή την ώρα? Αλλαγές σε ό,τι αφορά την οργανωτική δομή του κόμματος. Μου λέει χαρακτηριστικά πριν από λίγο ένα στέλεχος κορυφαίο, πρέπει να γίνουμε επαγγελματικό κόμμα, μου λέει. Λοιπόν, ένα κόμμα με αρχή, μέση και τέλος.